Τη Βουλή και του ορκωτού λογιστέ. Δεν πρέπει να το μάθει ο λαό αυτό. Το έχει μάθει ο λαό. Όχι, εγώ θέλω τον έλεγχο που έγινε από τι εταιρείε. Με την έκθεση που έχει το συρτάρι. Ακούστε να σου πω. Η έκθεση αφορά ένα εσωτερικό, μια εσωτερική διερεύνηση που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Για την περίοδο Παπανδρέου, λέμε τώρα. Όχι, βέβαια. Μια μακριά περίοδο στο ΠΑΣΟΚ. Για μια μακριά περίοδο στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που έχουμε πει, επειδή ακούσατε και λίγο πριν το τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, που μας κοστά 140, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κομπορημονεί, ακούστε με λίγο να σου πω, ήταν 4,5% αναλογικά αν το πάρει κανείς και χρωστάει 8,5 εκατομμύρια όπως είπε ο κύριος Βίτσας ως κόμμα, και χρωστάει και 10 εκατομμύρια για βγήκε το κόκκινο. Ποιος σας έχει δώσει αυτά τα στοιχεία? Τα παρουσίασε τα στοιχεία μας εχθές στην Βουλή. Τα παρουσίασε. Εξυπηρετούμενο δάνειο. Απαντήστε, 1,2. Απαντήστε σε αυτό. Μα σας απαντάω. Ακούστε με λίγο. Να μιλήσουμε με χαρτιά. Κύριε Βίτσα, να μιλάμε με χαρτιά. Ακούστε δεύτερο το κόκκινο. Να μιλάμε πάντα με χαρτιά. Αυτό είναι κύριε Βίτσα. Να μιλάμε πάντα με χαρτιά. Πόσα χρωστά με αυτό. Πείτε πόσο χρωστά. 8,5 εκατομμύρια. Άρα γιατί το αρνείστε. Εσεί τι λέτε. Γιατί το αρνείστε. Εγώ αρνήθεια. Γιατί μέχρι το 2011. Άλλο δεν το εμφανίσατε στον ισολογισμό. Δεν παρακολουθούσατε. Γιατί δεν το εμφανίσατε. Κύριε, κύριος Τριαντάφυλλος, ο βουλευτής μας, παρουσίασε για την αυγή και το κόκκινο τα χρέη. Και είπε μάλιστα ότι αρχές του καλοκαιριού έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην αυγή, η οποία δεν δόθηκε πουθενά, δεν παρουσιάστηκε πουθενά ποιοι συμμετείχαν για τα 4 εκατομμύρια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατό. Γιατί λέτε πράγματα, περιπτώσει. Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Μα κουταμάρες έγινε μέσω τραπεζικού. Ο κύριος Τριαντάφυλλος είπε κουταμάρες. Και δεν πήρε καμία απάντηση. Δεν δώσατε, ακούσε με λίγο. Και δεν δώσατε καμία απάντηση σε αυτό το θέμα. Ναι, καλά. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξεφεύγετε από την κατάσταση στην οποία είμαστε. Εσείς πόσα χρωστάτε να μας πείτε, οι άλλοι είπαν. Και εσείς γιατί ξέρετε το κατάστημα. 120 εκατομμύρια. 120 χρωστάτε. Αυτά τα έχουμε πει πολύ θαρετά, κύριε. Όχι, επειδή έχει καταγραφεί από όλους, ξέρουμε τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ από τότε, κύριε οικονόμου, έχει κάνει περικοπές. Στους προϋπολογισμούς του, στο προσωπικό του. Όχι, αυτό λέω. Στο προσωπικό του. Από τα 120 δηλαδή, ρε παιδιά, τα 50 είναι εντάξει, ακατάσχετο. Λόγω του 40%. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα ακατάσχετο. Το 40% της κρατικής χρηματοδότησης. Το 40% της κρατικής χρηματοδότησης. Τα δάνεια είναι απαιτητά. Λέω, ρε παιδιά, αλλά κάποιος πρέπει να σκεφτεί. Κύριε, αφήστε με, κύριε Μητσά, να μιλήσω. Όταν ήταν στο 4%, 8,5 εκατομμύρια ρυθμισμένα όλα και μπορεί να δουν τα πάντα. Χρωστάει τώρα που είστε 27%. Ακούστε με λίγο. Στου εργαζόμενου ότι χρωστάει στο κόκκινο στην αυγή που του έχετε απλήρωτο. Εγώ θα πω το εξή. Εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ελάτε ρε παιδιά, τελειώνουμε. Δεν φωνάζουμε. Είχαμε ένα πρόβλημα. Δεύτερο. Το είδαμε. Είναι αυτό σαν εκβιάζει. Εμεί έχουμε. Ναι, αλλά έχουμε διακόψει τον κύριο Καρδί. Δεν θα αναφερθώ σε εσά. Εμεί, μάλιστα, εγώ έδωσα και μια συνέντευξη και ανέφερα τα πάντα σε σχέση με αυτό. Είναι εκβιαστέ οι απεργοί. Τώρα εντάξει, μπορούμε όχι, εντάξει. Να παίξουμε και με τα λόγια. Δεν μπορεί να είμαστε λόγια, και με τον χώρο φύλαξη, με τον αστυφύλαξη, κύριε Βίτσα. Ρωτάω, είναι εκβιαστές σε απεργοί. Ότι ο διευθυντής του κόκκινου είναι ένα περίεργο πράγμα. Εγώ λέω μόνο ως συνάδελφό σας θα πρέπει να δείτε και την πορεία του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αν πάρουμε τα λόγια για τα οποία μίλησε και ο ίδιος αμέσως μετά. Σήμερα δίνει μια μάχη η οποία είναι μάχη των μαχών για την κοινωνία. Κύριε Καρίδη, να σας πω κάτι, καλό θα ήταν. Ό,τι στραβό υπάρχει να το στιγματίζουμε. Διότι αυτό που έκανε η Αυγή τότε με τους εργαζόμενους και έτσι όπως χειρίστηκε το θέμα. Η Αυγή με τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους. Με τους απεργούς. Ποιος απεργούς. Στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Πότε έγινε απεργία στο κόκκινο. Δεν έγινε απεργία. Η απεργή στο κόκκινο που δεν έγινε απεργία. Δείτε τι έλεγε ο κύριος Αρβανίτης όμως. Ρε παιδιά, αυτό είναι ακούστε λίγο να κύριε Καρίδη. Επειδή εδώ ο καθένας προσπαθεί να πει διάφορα πράγματα και να το παίξει.